Η κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι της χώρας όσον αφορά την προστασία της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας είναι δραματική, καθώς καθημερινά η ζωή τους ρισκάρεται για την αύξηση του κέρδους των επιχειρήσεων. Πόσο μάλλον ειδικότερα στον κλάδο των κατασκευών, όπου πραγματοποιείται στις περισσότερες των περιπτώσεων βαριά εργασία με πολύ αυξημένο τον επαγγελματικό κίνδυνο και πιθανές ανυπολόγιστες συνέπειες για την υγεία του εργαζόμενου. Αυτό μαρτυρούν τα σχεδόν καθημερινά εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν στα εργοτάξια, πολλά από τα οποία τα πληρώνει ακόμα και με την ίδια τη ζωή ο εργαζόμενος. Με την έννοια του επαγγελματικού κινδύνου, αναφέρομαι στην πιθανότητα να προκληθεί η βλάβη στην υγεία του εργαζόμενου λόγω έκθεσης σε πηγές κινδύνου του εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος και στην έκταση αυτής της βλάβης. Οι εργαζόμενοι σε κάθε χώρο εργασίας μπορεί να εκτίθενται σε μια σειρά βλαβικούς παράγοντες, παραδείγματος χάρη χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς ή και άλλους, ή επικίνδυνες καταστάσεις, μηχανικούς κινδύνους, κινδύνους από την οργάνωση της εργασίας και άλλα. Χαρακτηριστικά αναφέρω παρακάτω κάποια από τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που συνέβησαν μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ένας 54χρονος οικοδόμος έχασε τη ζωή του στο εργοτάξιο της Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης όταν έπεσε από ύψος τουλάχιστον 4 μέτρων. Την ίδια μέρα στη Δράμα σε Λατομείο, ένας 45χρονος εργάτης καταπλακώθηκε από μεγάλο κομμάτι βράχου όταν αυτό αποκολλήθηκε χωρίς να προλάβει να κάνει καμία αντίδραση. Ένας 59χρονος εργάτης στα Γιαννιτσά παρασύρθηκε από επιστριοφόρο φορτωτή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ένας εργαζόμενος τεχνίτης έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης λόγω προβλήματος στην καρδιά που παρόλο που υπήρχε απεινιδωτή στο χώρο, δεν υπήρχε όμως το απαραίτητο εκπαιδευμένο προσωπικό για να το χρησιμοποιήσει. Τελευταίο θύμα, πριν δύο μέρες, ένας οικοδόμος σε οικοδομή στον Αστρόπυργο, όπου βρέθηκε στο κενό από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια εργασίας που πραγματοποιούνταν στη στέγη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Δυστυχώς ο κατάλογος των θυμάτων είναι ακόμα πολύ μακρύς και δεν έχει τελειωμό και δυστυχώς όπως είναι η κατάσταση δεν θα έχει κιόλας. Ακόμα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις επαγγελματικών ασθενειών στους εργαζόμενους, οι οποίες δεν καταγράφονται ως τέτοιες, επαγγελματικές ασθένειες που μπορεί να έχουν είτε άμεσο είτε μακροπρόθεσμο αντίκρισμα στην υγεία του εργαζόμενου. Τι είναι όμως τελικά αυτό που οδηγεί ώστε τα εργατικά ατυχήματα να αποτελούν ακόμα και στις μέρες μας με όλη αυτή την ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επιστήμης, καθημερινό φαινόμενο? Είναι η απροσεξία, η κακή συμπεριφορά, κάποιο ρισκαδόρικο ένστικτο των εργαζόμενων, η κακιά η ώρα όπως ακούμε συχνά? Προφανώς και η αιτία για όλα αυτά τα εργατικά ατυχήματα δεν μπορεί να συστηθεί στους εργαζόμενους ή στην κακιά στιγμή. Υπάρχουν συγκεκριμένες καταστάσεις που οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα, διότι δεν γεννιέται από το πουθενά ένα εργατικό ατύχημα, αλλά είναι αποτέλεσμα μια σειράς ελλείψεων σε προσωπικό και μέσα, όπως και αποτέλεσμα της εντατικοποιημένης και άναρχης οργάνωσης της εργασίας. Οι ευθύνες για όλα αυτά λοιπόν βαραίνουν το κράτος και την εργοδοσία. Όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν είχαν μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση να υποβαθμίσουν όλο και περισσότερο τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, ώστε να αφήσουν το γήπεδο ανοιχτό να παίξει πάρα η εργοδοσία με τους όρους της. Έτσι έχουν προχωρήσει στην υποστελέχωση και υποβάθμιση των επιθεωρήσεων εργασίας ή ακόμα και σε πολλές περιπτώσεις στο οριστικό κλείσιμο ή στη συγχώνευση τμήματων της. Έχουν αφήσει μια σειρά από θεσμούς στην τύχη τους, όπως τις θέσεις του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, ρίχνοντάς τους και αυτούς στην πρέστα των εργοδοτών. Απαξιώνοντας έτσι ελεκτικούς μηχανισμούς, προσλαμβάνοντας συμβασιούχους με εξάμηνα επιθεωρητές, στους οποίους δεν έδιναν καν κάψιμα μετακίνησης για να πάνε να επιθεωρήσουν χώρους εργασίας. Η θέση του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας είναι μια κατάκτηση του εργατικού κινήματος, καθώς αναγκάζονται από την νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις να απασχολούν προσωπικό για τις θέσεις αυτές. Βέβαια, στη σημερινή πραγματικότητα, οι θέσεις αυτές καταντάνε να είναι τελείως τυπικές και συμβουλευτικές προς τον εργοδότη, όπως άλλωστε ορίζει ο νόμος. Ο τεχνικός ασφαλείας, αν και παρουσιάζεται ως υπεύθυνος για την ασφάλεια στον εκάστοτε χώρο εργασίας, στην πραγματικότητα είναι υπεύθυνος να επιθεωρήσει το χώρο, να ενημερώσει τον εργοδότη για τα κακώς κείμενα και να του προτείνει διορθωτικά μέτρα για την επίλυση των κινδύνων, τα οποία όμως και είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη αν θα τα εφαρμόσει. Το νομικό πλαίσιο επίσης ορίζει κάποιες συγκεκριμένες ώρες που πρέπει να απασχολεί τεχνικό ασφαλείας σε κάθε επιχείρηση, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζόμενων που απασχολεί και τη δραστηριότητα που έχει.
Από τη μία πλευρά, ο εργοδότης δεν δεσμεύεται από κάτι ώστε να εφαρμόσει τα προτινόμενα μέτρα, καθώς μπορεί να τα κρίνει με τα δικά του κριτήρια από υπερβολικά μέχρι και αντιπαραγωγικά, ότι δηλαδή καθυστερούν τη δραστηριότητα και αντιβαίνουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Από την άλλη, ο τεχνικός ασφαλείας, όταν προσπαθήσει να κάνει σωστά τη δουλειά του και να ζητήσει να παρθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας, δέχεται τις ίδιες πιέσεις όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Πώς άλλωστε θα μπορούσε να συμβαίνει διαφορετικά, αφού και αυτός είναι υπάλληλος της επιχείρησης. Ο εργοδότης του ζητάει επί της ουσίας να τα βρίσκει όλα καλώς καμωμένα για να προχωράει ανεμπόδιστα η παραγωγή. Συχνά ο ρόλος του αξιοποιείται σήμερα και σαν χωροφύλακας προς τους εργαζόμενους, με την έννοια ότι ασχολείται μόνο με την τήρηση των μέσων ατομικής προστασίας από τους εργαζόμενους. Τα οποία μέσα ατομικής προστασίας δεν είναι πανάκια, ούτε σώζουν σε όλες τις περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, θα σώσει το κράνος έναν εργαζόμενο όταν θα αποκολληθεί ένα μεγάλο κομμάτι βράχου σε ένα μεταλλείο. Το μέσο ατομικής προστασίας είναι η τελευταία σπίδα του εργαζόμενου απέναντι στον υπάρχον κίνδυνο και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται, αλλά όχι και ως η μοναδική. Διότι υπάρχουν τα τεχνικά, μηχανικά και άλλα μέσα και οι δυνατότητες για επιστημονικές μελέτες ώστε να προβλεφθούν μία σειρά κίνδυνοι και να επιλεχθεί ο ασφαλέστερος τρόπος πραγμάτωσης της εν λόγω εργασίας, μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο τον κίνδυνο ή ακόμα και εξαλείφοντάς τον. Πολλές φορές ο τεχνικός ασφαλείας κατατάει να ελέγχει, δηλαδή μόνο εάν ο εργαζόμενος φορούσε το κράνος του ή τα γυαλιά ασφαλείας του, δημιουργώντας κιόλας φόβο στους εργαζόμενους, μην τυχόν και τους πιάσουν χωρίς να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και τους γίνει κάποια αναφορά στη διοίκηση, η οποία κιόλας αναφορά συνήθως αξιοποιείται κατά το δοκούν, ακόμα και ως αφορμή για μια ενδεχόμενη απόλυση του εργαζόμενου, ντυμένη με το μανδύα φυσικά της υπεράσπισης της ασφάλειας των συναδέλφων στον χώρο εργασίας, καθώς ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δεν τηρούσε τους κανόνες ασφαλείας, άρα και είναι δυνητικά επικίνδυνος για τους υπόλοιπους. Χρησιμοποιούν έτσι την ασφάλεια για να βάζουν στο χέρι τους εργαζόμενους. Από προσωπικό παράδειγμα στην εταιρεία που εργάζομαι, στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής, έναν εργολάβο, όταν ζήτησα ως τεχνικός ασφαλείας να παρθούν μια σειρά μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων, δέχτηκα μια σειρά καλών συμβουλών σε εισαγωγικά, τύπου χαλάρωσε λίγο με την ασφάλεια, γιατί εδώ πέρα έχουμε έρθει για να δουλέψουμε, να βγάλουμε παραγωγή κτλ. Μέχρι και απειλές ότι θα με απολύσουν αν συνεχίσω σε αυτή τη ρότα. Έφτασαν μέχρι στο σημείο να μην μου παρέχουν μέσω μεταφοράς για να μπορώ να μεταβώ στο υπόγειο μεταλλείο ώστε να γίνουν οι επιθεωρήσεις και οι ελέγχοι. Ο ιατρός εργασίας όπως και ο τεχνικός ασφαλείας δεν έχουν μόνιμη παρουσία στο χώρο εργασίας στις περισσότερες των περιπτώσεων, καθώς σύμφωνα με την νομοθεσία πρέπει να πραγματοποιούν ορισμένες επισκέψεις ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Ενώ θα έπρεπε να είναι καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών παρόντες, ακόμα και σε επιχειρήσεις που δουλεύουν με σύστημα βαρδιών, πράγμα το οποίο φυσικά απαιτεί περισσότερες θέσεις εργασίας και φυσικά δεν επιλέγεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το θανατηφόρο ατύχημα στο αμαξοστάσιο που αναφέραμε πριν, όπου παρόλο που υπήρχε απεινιδωτής, δεν υπήρχε όμως το εκπαιδευμένο προσωπικό για να το χρησιμοποιήσει. Πράγμα το οποίο αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό, αλλά και το πώς κάποια πράγματα γίνονται μόνο τυπικά, χωρίς να έχουν σχεδιαστεί, έτσι ώστε να μπορούν όντως να παίξουν το ρόλο τους στην κρίσιμη στιγμή. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν αποτελεί για αυτούς προτεραιότητα η προστασία της υγείας του εργαζόμενου, αλλά αντιμετωπίζεται σαν έξτρα κόστος. Και όλα αυτά τη στιγμή που υπάρχει όλο το απαραίτητο εργατικό και επιστημονικό προσωπικό, το οποίο μπορεί να καλύψει επάξια όλα αυτά τα κενά, τα οποία σε συνδυασμό με την τεχνολογική και επιστημονική άνοδο που υπάρχει, μπορούν να διασφαλίσουν μια άλλη πραγματικότητα για τους εργαζόμενους στους χώρους εργασίας, που δεν θα θυμίζει σε τίποτα αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα που ζούμε σήμερα. Αυτό που αναδεικνύεται από όλα αυτά είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να περιμένουν κάποιο σωτήρα, ένα τίμιο άνθρωπο με καλή θέληση να τους λύσει τα προβλήματα, αλλά να πάρουν ήδη την κατάσταση στα χέρια τους και να προστατεύσουν την ίδια τους τη ζωή. Γιατί οποιαδήποτε καλή θέληση μπαίνει στη μέγενη του κέρδους των επιχειρήσεων και είτε τελικά ταυτίζεται με τους στόχους τους, είτε αν δεν συμμορφώνεται, την αντικαθιστούν. Αν λοιπόν οι εργαζόμενοι δεν συσπηρωθούν στα σωματεία να ιδρύσουν όπου δεν υπάρχουν σωματεία καινούρια, να φτιάξουν παντού, σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε χώρο δουλειάς, επιτροπές υγείας και ασφάλειας εργαζόμενων, δεν μπορούν να περιμένουν από κανέναν άλλον να καθορίσει τη μοίρα τους προς το καλύτερο.
Πρέπει οι ίδιοι εργαζόμενοι να πάρουν την υπεράσπιση στη ζωή τους στα χέρια τους. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον. Ένα μέλλον που θα μπουν μπροστά οι δικές τους ανάγκες. Αυτό αντιληφθήκαμε και εμείς ως εργαζόμενοι στην εταιρεία που εργάζομαι, ότι δηλαδή μόνο με τη συλλογική οργανωμένη δράση μας μπορούμε να πετύσουμε να μην αντιμετωπίζονται πια οι ζωές μας σαν κόστος. Γι' αυτό και προβήκαμε στην ίδρυση του συνδικάτου, ώστε να υπερασπίσουμε τις ζωές μας και τα δικαιώματά μας. Άμεση προτεραιότητά μας επίσης είναι και να συσταθεί Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας. Μόνο λοιπόν μέσα από τα ταξικά του συνδικάτα, οι εργαζόμενοι με την πάλη τους μπορούν να ευελπιστούν σε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον από αυτό που τους παρουσιάζεται σήμερα ως μονόδρομος, σημαδεύοντας τον πραγματικό εχθρό για όλα αυτά τα δεινά που βιώνουν σήμερα. Φωτίζοντας λοιπόν τους πραγματικούς ενόχους, που είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι μαζί με το κράτος, το οποίο με όλες τις έως τώρα κυβερνήσεις στοχεύουν να εξαθλιώνουν και να τσακίζουν τα δικαιώματα του εργαζόμενου για να αυξάνουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Αρκεί λοιπόν να καταλάβουν τη δύναμή τους εργαζόμενοι και να αποτινάξουν από το σβέργο τους αυτού που τους κλέβουν όλα αυτά που παράγουν με κόπο και υδρότα, θυσιάζοντάς τους κιόλας στο βωμό του κέρδους τους. Να αντιληφθούν δηλαδή ότι αυτή είναι ο κινητήριος μοχλός της παραγωγής και ότι χωρίς τη δικιά τους εργασία δεν υπάρχουν ούτε κέρδη αλλά ούτε και έσοδα.